Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αδαμόπουλε, όπως και την Οργανωτική Επιτροπή και ειδικά τον κύριο Αθανασόπουλο για την πολύ τιμητική πρόσκληση να αναπτύξω το θέμα της αγκιοπάθειας του νοσχέμους. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, κύριε Αδαμόπουλε, που η μεταμόσχευση καρδιάς είναι το gold standard για τη θεραπεία της τελικού σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας, προσφέροντας μια διάμεση επιβίωση που φτάνει τα 13 χρόνια, δεν είναι άμερη επιπλοκών και καρκίνους έχουμε και απορρίψεις και νεφρικές ανεπάρκειες και μια επιπλοκή η οποία αναπτύσσεται, όπως είπατε κύριε Αδαμόπουλε, ιδίως μετά τον πρώτο έτος και το συναντάμε, είναι η αγκιοπάθεια του μοσχεύματος. Και πώς το βλέπουμε? Το βλέπουμε στις στεφανιογραφίες, που θα κάνουμε στεφανιογραφίες στον ασθενή μας πιο συχνά στα πρώτα στάδια και θα δούμε όπως το συγκεκριμένο ασθενή μας, είναι δικό μας περιστατικό, όπου τα πρόξιμα αλλαγή αρχίζουν και στενεύουν σε σημαντικό βαθμό. Στο συγκεκριμένο ασθενή κάναμε και αγκιοπλαστικές, αλλά η νόσος ήταν επιθετική. Δεν κατορθώσαμε να την περιορίσουμε, παρόλο που έλαβε όλους τους παράγοντες τροποποιητικούς της στεφανίας νόσου, της κλασικής στεφανίας νόσου, και ο ασθενής επαναμεταμοσχεύθηκε. Και βλέπουμε στο τελευταίο frame, όπου ένας ασθενής αναπτύσσει τη συγκεκριμένη εικόνα ένα χρόνο, όπως είπατε, μετά την μεταμόσχευση καρδιάς. Πού οφείλεται η αγκιοπάθεια μοσχεύματος? Σε ανοσολογικούς και μη ανοσολογικούς παράγοντες. Τους ανοσολογικούς παράγοντες εξορισμού, όταν βάζουμε ένα μόσχευμα, το ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη επιτίθεται στο δότη με όλους τους τρόπους, με τα τάφλα λεμφοκύτταρα αλλά και με αντισώματα. Και ο πρώτος που δέχεται την επίθεση είναι το ενδοθήλιο. Οπότε το ενδοθήλιο θα βλαφτεί. Θα υποστεί διαταραχές της διαπερατότητάς του, ενεργοποίηση ανοσολογικών μηχανισμών, με αποτέλεσμα να έχουμε νομιώδη δυσπλασία και ανάπτυξη της αγκιοπάθειας μοσχεύματος, που εκδηλώνεται είτε τοπικά είτε διάχυτα σε όλο το αγκιακό δίκτυο. Και βλέπουμε σε τομές από παθολογικά ευρήματα ασθενούς πώς φαίνεται η πάχυνση του εσωχητώνα του ενδοθυλίου των ασθενών αυτών. Αλλά έχουμε και μη ανοσολογικούς μηχανισμούς, μεγάλη ηλικία δότη, ειδικά όταν χορηγείται το μόσχευμα σε νεότερο λήπτη. Υπερλιπιδημία, λοιμώξεις από κύτταρο μεγαλοείο, υπεργλυκαιμία, αγκιοπάθεια από κλασική στεφανία νόσου στο δότη, όταν έχουμε συνθλιπτικές βλάβες στον εγκέφαλο του δότη, όταν έχουμε μεγάλους χρόνους ισχυμίας και όταν έχουμε υπατήτητα σε στο δότη. Πώς θα εκδηλωθεί? Μπορεί να διαλάθει συμπτωματικά, μπορεί να εμφανιστεί πόνος, αν και συνήθως είναι απονευρωμένοι, οπότε δεν είναι σύνηθες. Μπορεί να εμφανιστεί με ισοδύναμο στη θάγκη, που είναι καρδιακή ανεπάρκεια, δυσλειτουργία μοσχεύματος. Συνήθως θα δούμε περιορισμό, περιοριστικό τύπο φυσιολογίας, μικρή ελάττωση του κλάσματος εξώθησης, αλλά ένα strain όμως το οποίο, όπως είδαμε στις προηγούμενες διαφάνειες, θα είναι πολύ ελαττωμένο, αρρυθμίες και ευνίδιος καρδιακός θάνατος. Η πρώτη μας προσέγγιση ποια είναι? Η στεφανιογραφία. Είναι η πιο διαδομένη μέθοδος σε αυτούς τους ασθενείς. Τους βλέπουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, πολύ συχνά μέχρι το πρώτο έτος, μετά το πρώτο έτος ανά έτος, και επενδύξουν φυσικά πιο νωρίς. Η κταξινόμηση, η κλασική κατά ISA, το International Heart Lung Transplantation Society, δίνει τρία στάδια βαρύτητας της στεφανίας νόσου, τα οποία όχι μόνο έχουν ανατομική σημασία, αλλά έχουν και προγνωστική. Αν ασθενής έχει στέλεχος πάνω από 50% σε 2 ή μεγαλύτερα αγγεία πάνω από 70 και εμφανίζει δυσλειτουργία του μοσχεύματος περιοριστικού τύπου, τότε αυτός ο ασθενής έχει και κακή πρόγνωση και πρέπει να τον σκεφτούμε, αν δεν έχει άλλες ενδείξεις, και για επαναμεταμόσχευση. Πώς μπορούμε να δούμε όμως καλύτερα το ενδοθήλιο? Μπορούμε να το δούμε με το IRIS, το οποίο βλέπει τα πρόξιμα τμήματα βέβαια των στεφανιαίων αγκίων, είναι πολύ ευαίσθητο. Μπορούμε να δούμε το πάχος του ενδοθυλίου πάρα πολύ καλά. Έχει όμως και τα μειονεκτήματά του. Εδώ βλέπουμε πώς φαίνεται, πώς μας δείχνει το IVUS την πάχυση του ενδοθυλίου. Είναι βίντεο, αλλά δεν παίζει. Έχει όμως και τα μειονεκτήματά του. Είναι μια επεμβατική μέθοδος και φυσικά μπορεί να έχει και επιπλοκές. Εκεί που παίρνουμε περισσότερες πληροφορίες όμως όσον αφορά την παθοφυσιολογία της πλάκας είναι... Είναι η οπτική συνεκτική τομογραφία, η οποία έχει μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα από το IVUS. Μπορεί να μας δώσει πληροφορίες όσον αφορά την μορφολογία αυτού καθεαυτού του ενδοθυλίου. Φυσικά έχει πολύ καλή συσχέτιση με το IVUS. Τι μπορεί να μας πει παραπάνω όμως η οπτική συνεκτική τιμογραφία? Να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ιστικού χαρακτήρα,
tissue characterization του εισπάγινου του ενδοθείου. Να μας πει αν υπάρχει πλάκα, να μας πει αν υπάρχουν μακροφάγα, αν υπάρχει ρήξη, επιπλεγμένη πλάκα. Και πολύ ενδιαφέρον είναι η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία έγινε σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, τους χώρισε σε τρεις φάσεις, μέχρι τρεις μήνες μετά τη μεταμόσχευση, μέχρι 12 έως 36 μήνες μετά τη μεταμόσχευση και πάνω από 48 μήνες. Βρήκε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τι βρήκε? Πρώτον, ότι στα χαρακτηριστικά αθεροσκλήρυνσης, όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τη μεταμόσχευση και βλέπουμε πλάκες, τόσο πιο πολύ έχουμε ανάπτυξη λιπόδους πυρήνα, ασβέστωσης, έκεντρης πλάκας, δηλαδή κλασική στεφανία νόσου. Επίσης, πιο πολλοί ασθενείς οι οποίοι είχαν πιο απομακρυσμένα, ήταν παλιότεροι μεταμοσχευμένοι, είχαν χαρακτηριστικά ευάλωτης πλάκας ή ακόμη είχαν και επιπλεγμένες πλάκες. Είχαν δηλαδή ρήξη πλάκας, θρόμβο. Άρα, για αλλάζει λίγο η προσέγγιση μας στην περίπτωση της αγκιοπάθειας του μοσχεύματος και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο μια πάχυνση ενδοθυλίου διάχυτη, εντοπισμένη, αλλά οι ασθενείς οι οποίοι έχουν αγκιοπάθεια μοσχεύματος έχουν και χαρακτηριστικά κλασικής αθυροσκλήνησης που συναντάμε στον γενικό πληθυσμό. Άλλη τεχνική, η οποία μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για την αγκιοπάθεια μοσχεύματος, είναι η αξονική τομογραφία, η οποία τα καταφέρνει καλά όταν έχουμε προχωρημένο βαθμό στεφανία νόσου, αγκιοπάθεια μοσχεύματος, αλλά όταν είναι σε πρώιμη στάδια, πράγματι εκεί η ευαισθησία της μεθόδου είναι μικρότερη. Ψυχία, παιδιά. Ψυχία, λέει. Ποια είναι τα μειονεκτήματά της? Ότι θέλει σκιαγραφικό, έχει ακτινοβολία. Και επίσης, αν έχουμε στους μεταμοσχευμένους ασθενείς υψηλές συχνότητες, καρδιακές συχνότητες, πράγματι εκεί δυσκολεύεται. Τι γίνεται με το stress echo? Και το stress echo έχει και αυτό τα χαρακτηριστικά της αξονικής στεφανιογραφίας. Όταν έχουμε πρώιμα στάδια στεφανίας αγκιοπάθειας του μοσχέματος, μπορεί να διαλάθει. Η ευαισθησία είναι μικρότερη. Αντίθετα, όταν έχουμε βλάβες 70 και 80%, το stress echo τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Τι γίνεται όταν συνδυάζουμε το stress echo μαζί με παραμόρφωση και στεφανιά εφεδρεία ροής? Εδώ έχει καλύτερη διακριτική ικανότητα. Ακόμη και σε ήπιες μορφές αγκιοπάθειας μοσχεύματος, βλέπουμε ότι η παραμόρφωση ελαττώνεται. Είναι ελαττωμένη σε αυτούς τους ασθενείς. Φυσικά είναι πολύ πιο ελαττωμένη όταν έχουμε σοβαρού βαθμού αγκιοπάθεια του μοσχεύματος. Ποιο είναι το πρόβλημα πάλι? Ότι υπάρχει μεγάλο overlapping και στο CFR, στο πρόσθετο κατιόντα, αλλά και στην παραμόρφωση του μυοκαρδίου. Εκεί που φαίνεται να έχουμε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την αγκιοπάθεια του μοσχεύματος και διαγνωστικά αλλά και προγνωστικά είναι το PET. Το PET γιατί μπορεί και προσωτικοποιεί την στεφανιαία ροή σε όλα τα τμήματα του μυοκαρδίου. Στη συγκεκριμένη πολύ σημαντική μελέτη από το Harvard, τι προσπαθήσαν να κάνουν? Προσπαθήσαν να κάνουν σταδιοποίηση της αγκιοπάθειας του μοσχεύματος, κάτι ανάλογο με το ICHLT που είδαμε λίγο πριν από την κλασική στεφανιογραφία. Και τι είπαν? Είπαν ότι μπορεί να έχουμε φυσιολογική αιμάτωση, μπορεί να έχουμε όμως χωρίς ελλείμματα, μπορεί να έχουμε φυσιολογική αιμάτωση χωρίς ελλείμματα, αλλά με μειωμένη στεφανιαία εφεδρεία σε όλο το μυοκάρδιο, ή μπορεί να έχουμε τμηματικά ελλείμματα, με συνολική όμως ή πολυαγιακά πολυτμηματικά ελλείμματα με μειωμένη στεφανιαία εφεδρεία. Και τι είδαν? Ότι η συγκεκριμένη περίπτωση έχει επιπρόσθετο προγνωστικό ρόλο το PET της κλασικού ICHLT κατηγοριοποίησης. Και πιθανόν, γιατί το κάνει αυτό? Γιατί μπορεί και μετρά και διαταραχές στην μικροκυκλοφορία, πράγμα που δεν μπορεί να το κάνει εύκολα ούτε το IVUS, ούτε η κλασική αξονική στεφανιογραφία. Τώρα, όσο πιο δύσκολο είναι να την διαγνώσουμε στα πρώιμα στάδια, άλλο τόσο δύσκολο είναι και να την θεραπεύσουμε. Τι έχουμε σαν όπλα? Την ανοσοκαταστολή, στατίνες, επανεμάτωση και επαναμεταμόσχευση. Οι mTOR χρησιμοποιήθηκαν. Από πολύ νωρίς είχαν δει ότι μπορεί να επιφέρουν ελάττωση της πάχυνσης του ενδοθυλίου και όταν δίνανε κυκλοσπορίνη και τυχιοποίησαν τους ασθενείς είτε σε ευερόλυμους είτε σε αζαθιοπρίνη, είδα τον αυτοί που πήραν ευερόλυμους είχαν μικρότερη εξέλιξη της αγκιοπάθειας του μοσχεύματος, όπως μετρήθηκε με IVUS. Βέβαια, στα δύο χρόνια παρακολούθηση περίπου, είδαν ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ολική θνητότητα, αλλά μόνο στα συνδυασμένα τελικά σημεία θάνατος, απώλεια μοσχεύματος, εξέλιξη της αγκιοπάθειας. Και είχαν περισσότερες λοιμώξεις. Είχαν περισσότερες λοιμώξεις που συσχετίζονταν με την μεταμόσχευση. Όταν αργότερα αντικαταστάθηκε η αζαθιοπρίνη από τον αντιμεταβολήτη MMF, πάλι συγκρίθηκε το ευερόλυμος με το MMF. Πάλι και εκεί το ευερόλυμος τα πήγε καλύτερα.
είχαν μικρότερη εξέλιξη του πάχου του ενδοθυλίου ασθενείς που παίρνανε MMF σε σχέση με την ενδοθυλιοπρίνη, είχαν περισσότερους θανάτους όμως στους 3 μήνες από λοιμώξεις, παρόμοια επιβίωση στους 24 μήνες. Εκεί που δώσαν καλύτερα αποτελέσματα είναι οι στατίνες. Οι στατίνες οι οποίες χορηγήθηκαν πρώιμα. Σε κάθε μεταμοσχευμένο χορηγήθηκαν στατίνες πρώιμα. Και αυτό κάνουμε όλα τα μεταμοσχευτικά κέντρα πλέον. Τι είδαν? Είδαν ότι υπήρχε μείωση της εξέλιξης της αγκιοπάθειας του μοσχεύματος, όπως μετρήθηκε με άιβους, και καλύτερη επιβίωση. Γιατί συνέβη αυτό? Στα 4 χρόνια, για να δουν αν οφείλεται στη μείωση της LDL, πράγματι αυτοί που πήραν στατίνη είχαν μικρότερη LDL. Στα 4 χρόνια αποφασίζουν και δίνουν στατίνη και στο control group. Και τι βλέπουν? Η LDL μειώθηκε. Οι καμπύλες όμως συνέχισαν να διαχωρίζονται σε στατιστικό σημαντικό βαθμό, που σημαίνει ότι ό,τι έκανε η στατίνη το έκανε πρώιμα κατά τη φάση της μεταμόσχευσης. Έχει ρόλο η αγκιοπλαστική σε αυτούς τους ασθενείς? Η συγκεκριμένη μελέτη είναι μη τυχιοποιημένη. Και τι κάναν? Πήραν ασθενείς οι οποίοι είχαν σοβαρού βαθμού αγκιοπάθεια μοσχεύματος, που επιδέχονταν όμως αγκιοπλαστική, σε σχέση με ασθενείς οι οποίοι δεν επιδέχονταν αγκιοπλαστική. Ήταν τέτοιου βαθμού η νόσος και η έκταση που δεν επιδέχονταν. Και τι είδαν? Είδαν ότι στα 2 με 5 χρόνια είχαν οριαστικά, στατιστικά σημαντική καλύτερη επιβίωση. Δεν είναι γενικότερα καλή εμπειρία νόσος εξελίσσεται σε αυτούς τους ασθενείς συνήθως. Η αγκιοπάθεια μοσχεύματος φτάνει μέχρι το 60% στα 15 χρόνια με 20 μετά από τη μεταμόσχευση καρδιάς. Όσο πιο νωρίς εκδηλώνεται η αγκιοπάθεια, τόσο χειρότερη η πρόγνωση του ασθενούς και όσο πιο μεγαλύτερη είναι κατά SHLT, τόσο χειρότερη η επιβίωση. Και εδώ βλέπουμε πώς γενικότερα σε όλους τους ασθενείς που είναι καταγεγραμμένοι στο register του SHLT, πώς με το κόκκινο η επιβίωση πέφτει σε σχέση με τους ασθενείς που δεν έχουν αγκιοπάθεια μοσχεύματος. Συνεπώς, η αγκιοπάθεια μοσχεύματος είναι συχνή, συσχετίζεται με υψηλότερη θνητότητα όταν εμφανίζεται. Έχουμε διαγνωστικά προβλήματα ειδικά στα πρώιμα στάδια. Δεν έχουμε ακόμα αποτελεσματικές θεραπείες. Πιθανόν όμως η ποσοτικοποίηση της στεφανίας ροής να δώσει καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Χάλη, εξαιρετικά κάλυψε σε σύντομο χρονικό διάστημα όλο το φάσμα της αγκιοπάθειας του μοσχεύματος, που μας ταλαιπωρεί, ξαναλέω, που είναι ο πονοκέφαλός μας, ιδιαίτερα μετά τον πρώτο, ιδιαίτερα μετά τον τρίτο, πέμπτο χρόνο μετά τη μεταμόσχευση καρδιάς. Δεν θα έλεγες ότι είναι ίσως η κύρια αιτία θανάτου ή αυτή καθεαυτή, είτε συμβάλλοντας στην δυσλειτουργία του μοσχεύματος που παρατηρούμε μετά την τριετία, πενταετία? Κάποιο σχόλιο? Ναι, Γιώργο. Γιώργο, έχουμε φάει λίγο χρόνο. Τον έχουμε? Όχι, όχι, μια χαρά. Ένα πεντάλεπτο άνετα το έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι τόσο σημαντική η συνεισφορά του κυρίου Μπόνιου με αυτή την ομιλία, γιατί μας βάζει στο κομμάτι της ειδικής νόσου των Στεφανίων, στον ειδικό πληθυσμό, που έχουμε την τύχη, έχετε την ευθύνη και τιμή να τον διαχειρίζεστε. Πράγματι, δεν είναι εύκολο να κάνεις συμβατικές δυναμικές δοκιμασίες σε αυτούς τους ασθενείς. Εγώ με πολύ μεγάλη χαρά κάνω αυτή τη συνεργασία που κάνουμε και όλη η ομάδα. Πολύ εύκολα οι άνθρωποι αυτοί στα 20 γάμα δοβουταμίνης κάνουν συχνότητες 120-130 υπερσυσταλτικότητα. Η συμβατική ανάλυση του στρεσέκου εδώ δεν ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ούτως ή άλλως έχουν διαταραχές θυματικής σταλτικότητας εν γενός, για τους λόγους τους γνωστούς. Όταν η συχνότητα ξεπεράσει το 120, όποιος σας πει ότι βλέπει διαταραχές πάχυσης ή είναι ψεύτης ή δεν ξέρει τι του γίνεται. Mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν η συμβατική ανάλυση του πάχους είναι πολύ χαμηλής διαγνωστικής αξίας. Το CFR, Γιώργο. Λοιπόν, το strain πάλι, οι καμπύλες strain στην ανάλυση κατά Σάδερλαντ της καθυστέρησης είναι χρήσιμες εκεί που δεν έχει σε ηρεμία εμφανείς διαταραχές σταλτικότητας. Αυτός ο περιορισμός. Η πιο σημαντική συνεισφορά που βλέπω, και έχω ήδη κάνει μια μικρή προσωπική ανασκόπηση δεδομένων με δική μου ευθύνη και πρωτοβουλία, είναι ότι αυτή που εξυπαρχεί στο δεύτερο-τρίτο χρόνο που μου του στέλνετε
έχουν εφεδρίες ροής στον πρόστιο κατιόντα που είναι γύρω στο 2, χαμηλές, δεν είναι 3, είναι αυτοί που φαίνεται ότι θα εξελίξουν στο μέλλον πρόβλημα. Και θα ήθελα αυτό να το δούμε, θα το δούμε και στην πράξη, γιατί έχουμε εξαιρετικά δεδομένα. Του Νίνο η μελέτη από την Ιταλία που είχε κάνει πριν από το 2006-2007 μια σχετική δημοσίευση. Δίνουν, βασικά η δουλειά τους ήταν να διαγνώσουν στεφανία νόσο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το ξεχάσουμε. Έτσι όπως το είπες πάρα πολύ σωστά. Πράγματι κύριε Αθανασόπουλε, και πολύ πρόσφατη μελέτη υπήρχε το 2000, τώρα βγήκε, είχα χρόνο τώρα να επεκταθώ δυστυχώς, αλλά δείχνει ότι το CFR πρώιμα στους πρώτους 3 μήνες δεν έχει προγνωστική αξία, πιθανόν γιατί γίνονται διαταραχές της μικροκυκλοφορίας λόγω της μεταμόσχευσης. Αντίθετα, το πρώτο έτος και μετά, αυτό που είπατε ακριβώς, φαίνεται να έχει προγνωστική αξία. Εκεί το μέτρησαν με CFR επεμβατικά αιμοδυναμικά. Μιχαλή, ποια θα έλεγες ότι είναι η μέθοδος εκλογής? Εμείς προσπαθήσαμε τα πρώτα χρόνια και είχαμε καταφέρει με το IVUS να διαγνώσουμε πρώιμα. Βεβαίως το OCT, κατάλαβα, είναι ακόμα μεγαλύτερης ευαισθησίας. Αλλά αυτές οι μέθοδοι, πέρα του κόστους, έχουν και ένα πολύ πολύ μικρό κίνδυνο. Αλλά εξακολουθούν όμως αυτές να είναι οι μέθοδοι εκλογής, έτσι δεν είναι? Ίσως μετά την τριετία, πενταετία, ο συνδυασμός, το οποίο ήταν stress echo με το CFR, CT, να είναι ο πλέον δόκιμος. Τι νομίζεις? Πράγματι, το IVUS είναι εξαιρετικό, να δει το ενδοθύλιο. Και φάνηκε, πρώτες μελέτες δείξαν ότι όσο πιο πολύ αυξάνει το πρώτο έτος το πάχος, τόσο χειρότερη η πρόβλημα. Αργότερα όμως, αυτό δεν επαληθεύθηκε από άλλες μελέτες. Οπότε μπορεί να το δούμε. Το θέμα είναι δεν ξέρω πώς θα το αξιολογήσουμε θεραπευτικά. Αλλά σαν μελέτη σίγουρα είναι η καλύτερη μέθοδος, το IVUS. Βέβαια το IVUS χάνει τα distal τμήματα και χάνει τη μικροκυκλοφορία. Εμείς, Μιχάλη, με το IVUS στον πρώτο χρόνο, αν ξεπέρναγε τα 0,5 χιλιοστά, ξεκινούσαμε την αλλαγή του MMF με βερόλυμψη. Σωστά είπες ότι αν η αλλαγή αυτή γίνει μετά τα 3-5 χρόνια, έχει πάρει η αγκιοπάθεια του νοσχέματος χαρακτήρα κλασικής αθυρωματικής πλάκας. Αλλά στο πρώτο πρώιμη περίοδο είναι intimal proliferation, έτσι δεν είναι? Και επομένως η παρέμβαση εκείνη την περίοδο μετά τον τρίτο, μερικά κέντρα μετά τον έκτο μήνα με βερόλυμους, χωρίς βέβαια σαφή long-term αποτελέσματα. Ακριβώς. Καλά το λες. Δηλαδή προβληματιζόμαστε αν θα αλλάξουμε την τακτική μας από MMF σε βερόλυμους σε όλους τους ασθενείς μας. Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Τι νομίζεις, ναι. Το πρόβλημα ήταν οι λοιμώξεις και οι περικαρδιακές συλλογές. Όταν δίνει ευερόλυμος, αμέσως μετά την μεταμόσχευση. Τότε, το 1993, όταν δεν υπήρχαν ελβάν. Τώρα που έχουμε και τα ελβάν και πολλοί έχουν λοιμώξεις, είναι ήδη επαναχειρουργημένοι, πόσο εύκολο είναι να ρισκάρεις ένα τέτοιο άρρωστο, να του βάλεις πρόημα σέρτικα. Πιστεύω αυτό είναι το. Γιατί η μελέτη στο σέρτικαν έχει βγει το 1993. Δεν υπήρχαν ελβάν τότε. Τώρα επομένως είναι πιο δύσκολο ακόμα. Άρα πρέπει να βρουν θεραπείες που να μην έχουν τον κίνδυνο λοιμώξεων, αύξηση λοιμώξεων ή περικαρδιακών συλλογών που συμβαίνει πρώιμα. Άρα η πρόληψη αφορά την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, τις τατίνες, την αντιμετώπιση του CMV, να τελειώσουμε ένα ηθικό πρόβλημα. Σε έχει απασχολήσει, εμείς επαναμεταμοσχεύσαμε ένα παιδί, μάλιστα είχα την συγκυρία, με έφερε στο Χέρφιλντ όταν ήταν 12 ετών, το 92. Το παιδί αυτό ανέπτυξε αγκιοπάθεια μοσχεύματος πολύ σοβαρή, συνέβαλε και ακτινοβολία σε αυτό, γιατί ανέπτυξε λέμφωμα. Και το επαναμεταμοσχεύσαμε. Το ηθικό θέμα είναι, καταρχάς, νομίζω η επαναμεταμόσχευση σε ασθενή που έχει κάνει αγκιοπάθεια μοσχεύματος έχει λίγο ευξημένη πιθανότητα να ξανακάνει αγκιοπάθεια μοσχεύματος ο ασθενής. Το ηθικό θέμα μας προέκυψε είναι, επαναμεταμοσχεύομαι σε κάποιον που πήρε ήδη την ευκαιρία του έναντι κάποιου άλλου που δεν έχει την ευκαιρία. Παρά το γεγονός ότι το παιδί αυτό ήταν πολύ νεαράς ηλικίας, είχε νόσο του στελέχους και 3 αγγείων πρόξιμα, δηλαδή επέκειτο θάνατο ευνίδιος. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα τεράστιο ηθικό θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ευχαριστούμε την Οργανωτική Επιτροπή. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Thank you.